Πάμε να κάνουμε μια συζήτηση τα επόμενα λεπτά, κυρίες και κύριοι, με τον κύριο Φίλιππα Φίλιο, δημοτικό σύμβουλο της παράταξης Παπαγεωργίου, πρώην δήμαρχο για πολλά χρόνια, πολλές φορές, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Πολιτικό όν στα Γιάννενα. Κύριε Φίλιο, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Πώς είστε? Πολύ καλά. Δείχνετε μια χαρά. Να είστε πάντα γερός. Να είστε πάντα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Θα περάσουμε και από το Δήμο Ιωαννιτών. Αλλά ξεκινήσουμε με αυτό που συνέβη με τον Αντώνη Σαμαρά. Όχι, λέει ο Αντώνης Σαμαράς, στην νομιμοποίηση μεταναστών στα 3 χρόνια. Μέχρι τώρα ο νόμος μιλούσε για 7 χρόνια. Όχι στην νομιμοποίηση λοιπόν των παράτυπων μεταναστών στα 3 χρόνια με χαλαρότερες διαδικασίες. Και αυτό γιατί γίνεται τώρα, το συζητήσαμε και πριν, γιατί χρειάζονται εργάτες γης εδώ. Μα εσείς, έχουν ζητήσει επίσημα. Έτσι είναι. Εσείς χαρακτηρίσατε αυτή την παρέμβαση Σαμαρά, ζητάει την απόσυρση. Μα ακροδεξιά παρέμβαση είναι. Είναι μια ακροδεξιά. Θα βάζει με την κυβέρνηση Μητσοτάκη Σαμαρά για μια ακόμα φορά. Κοιτάξτε, ακροδεξιά τη χαρακτηρίζεται. Για να μην χάσει την πελατεία του. Α, στα δεξιά τη δεξιά πολυκατοικία. Ναι. Βγαίνει ο Σαμαράς για να καλύψει το κενό, γιατί αν δεν του καλύψει κάποιος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, θα έρθει να του καλύψει ο Βελόπουλος, ο Ελληνική Λύση και πώς λέγεται το άλλο, δεν το θυμάμαι κιόλας. Ναι, ναι, η Νίκη, ναι. Λοιπόν, θα έρθουν λοιπόν από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Και οι Σπαρτιάτες, ναι, είναι. Οι Σπαρτιάτες και τα λοιπά. Ναι. Επομένως, τρέχει ο Σαμαράς λαγός μπροστά για να πει αυτό, για να συγκρατήσει τον κόσμο και τους ψηφοφόρους. Να τους συγκρατήσει στη Νέα Δημοκρατία ή σκέφτεται τίποτα άλλο ο Σαμαράς? Για τη Νέα Δημοκρατία, για αλλά τη Νέα Δημοκρατία δουλεύει. Ο Σαμαράς έχει κόντρα με τους Μητσοτάκηδες χρόνια. Από πάντα. Έτσι, κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Οπότε δεν θα με εκπλήξει καθόλου αν κάποια μέρα δούμε και μεγαλύτερες αλλαγές. Δηλαδή, μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να έχει στο βάθος του μυαλού του τη δημιουργία ενός κόμματος δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας? Αν, λέει, οι συνθήκες το ευνοούν. Το έχει κάνει, είχε αλλά κάνει. Μπορεί να το έχει στο μυαλό του να το ξανακάνει, αν προκύψουν συνθήκες ευνοϊκές. Η διάσπαση της κυβέρνησης Μητσοτάκη Πατρός, ναι, το 1993. Με το θυμάστε. Πολιτική άνοιξη. Με ναι, την ψήφο του Σιμπηλίδη τότε, που του την απέσυραν, και ενώ είχε ξεκινήσει με 150. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης βρέθηκε με 151 με τον Κατσίκη, βρέθηκε με 152 μετά, και μετά τράβηξε το χαλί κάτω τα πόδια ο Σαμαράς όταν συγκρούστηκαν για το Σκοπιανό. Είχαν συγκρουστεί, να μην ξεχνιόμαστε. Τότε τράβηξε το χαλί κάτω τα πόδια και έπεσε η κυβέρνηση. Μπορεί να το ξανακάνει? Σκέφτεται ότι αν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες, το ξανακάνω κιόλας? Έξι Δευτέρα φύσης. Ωραία. Αν του κάνεις μια φορά, γιατί δεν το ξανακάνεις. Μάλιστα. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχει ένα κομμάτι στη Νέα Δημοκρατία που σκέφτονται ακροδεξιά. Πάντα υπήρχε, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Και μεγάλο κομμάτι, όχι μικρό, και μεγάλο κομμάτι. Και γι' αυτό και απευθύνονται με τον ίδιο τρόπο απευθύνονται και στο δικό σου ακροατήριο. Και δεν είναι το θέμα μόνο τον εργατικό χεριό, γιατί αυτό είναι το ζήτημα στην Ελλάδα. Ναι, δεν είναι. Ναι. Έχουμε μόνο στον τουρισμό έχουμε 50.000 κενά στην αλήθεια, εργασία. Αλήθεια. Και στους εργάτες τα προηγούμενα χρόνια τα καλύπταν αυτά, γιατί φέρναν προσωπικό από την Ουκρανία, από τη Ρωσία. Μάλιστα. Διότι είχαν και από εκεί εκατομμύρια τουρίστες. Τώρα με την ιστορία αυτή Ουκρανία-Ρωσία σταμάτησε αυτό, άρα δεν φέρουν από εκεί προσωπικό. Δεν μπορούν να το καλύψουν. Μάλιστα, και οι εργάτες γης, και οι εργάτες γης είναι μεγάλο. Οι εργάτες γης τεράστιο πρόβλημα. Και όχι μόνο, και στον κατασκευαστικό κλάδο. Ακούγα προχθές στο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου που έλεγε ο κ. Μητυλινέος, ο επικεφαλής της μεγάλης αυτής εταιρείας, ότι λείπουν 150.000 χέρια στον κατασκευαστικό κλάδο. Έτσι. Σήμερα ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι στα Γιάννενα που πληρώνουν μεγάλα μεροκάματα σε μεγάλα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή. Τεχνίτες δηλαδή, έτσι. Να, και ναι, για μεροκάματα μιλάμε πάνω από 100 ευρώ την ημέρα. Έτσι. Μάλιστα. Χώρια τα ένσημα. Έτσι αλλιώς, φίλοι, και εσείς και οι περισσότεροι το γνωρίζουν ότι οι δυτικές κεφαλαιοκρατικές κοινωνίες χρειάζονται μετανάστες για να λειτουργήσουν. Έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός, για να το πω απλά. Χρειάζονται μετανάστες δουλεύει πάντα. Τώρα, οι κοινωνίες έχουν άλλες αντοχές και άλλες ανοχές πολλές φορές και κινούνται στα άκρα, δυστυχώς. Η Γερμανία, όταν αλλά
το δυτικό σύστημα, το οικονομικό σύστημα στηρίζεται στους μετανάστες. Χρειάζεται μετανάστες. Ήδη οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή. Δεν το συζητώ. Οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή και σε ειδικευμένο και σε ανειδίκευτο προσωπικό έτσι έχουν κενό εκατομμυρίων. Το ίδιο και οι Βρετανοί. Το ίδιο. Αλλά θέλουν συγκεκριμένους μετανάστες για να μην προκαλέσουν. Θέλουν ελεγχόμενη κατάσταση. Και θέλουν ελεγχόμενη. Οι Γερμανοί πήραν ένα εκατομμύριο στα μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα του 16-17. Οι Γερμανοί πήραν πάνω από ένα εκατομμύριο. Η οικονομία τους και τους αφομοίωσαν. Ήθελε μετανάστες. Και τους αφομοίωσαν. Μα όλες οι οικονομίες. Οι διότι συνεχώς χρειάζονται χέρια. Και έτσι, ξέρετε έτσι τι γίνεται. Όσο ανεβαίνει το επίπεδο η εξειδίκευση και η δεξιότητα του Ευρωπαίου εργαζόμενου, τόσο οι παρακάτω θέσεις μένουν κενές. Μένουν κενές. Και δεν καλύπτονται. Μάλιστα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πρωτογενή παραγωγή, το ίδιο συμβαίνει και στην κτηνοτροφία. Δεν βρίσκουν. Σωστό. Χρειάζεται όμως προσοχή στην ενσωμάτωση αυτών των μεταναστών για να μην δημιουργηθούν κύματα ακροδεξιάς όπως συμβαίνει σε πολλά σημεία της Ευρώπης. Χρειάζεται ενσωμάτωση, χρειάζεται έτσι κοινωνικά μέτρα, έτσι. Χρειάζεται μια διαπαιδαγώγηση από το σχολείο ακόμα, γιατί βλέπετε μάλιστα τώρα τα φαινόμενα βία στα σχολεία έχουν καταντήσει, θα το έλεγα μόδα σε εισαγωγικά, σε όλη την Ευρώπη. Να, ναι, έτσι είναι δυστυχώς. Δεν είναι η Σουηδία αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο πρόβλημα. Η Σουηδία, που από δεν το κανείς. Βία ανηλίκων. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε στο γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Εσείς τι λέτε τώρα. Ο Στέφανος Κασελάκης λέει στον κύριο Μητσοτάκη, φέρ το τώρα. Ο κύριος Μητσοτάκης το καθυστερεί λίγο. Μπορεί να το φέρει λίγο πριν τις ευρωεκλογές. Δεν ξέρω πότε έτσι λένε φέρει οι πληροφορίες. Ο ίδιος το έχει εξαγγείλει χωρίς να το έχει προσδιορίσει. Υπάρχουν πολλοί όμως στη Νέα Δημοκρατία που δεν θα ψηφίσουν. Το ξέρω. Ψήφο κατά συνείδηση λένε στη Νέα Δημοκρατία. Και ο Βασίλης Γιώργας πριν μου είπε: εγώ δεν θα ψηφίσω. Έχω διαφορετική άποψη. Ναι. Του σύμφωνο συμβίωση ψήφισα. Δικαίωμα. Ναι, δικαίωμα του καθενός. Και του Βασίλη να έχει την άποψη και οτιδήποτε. Ναι. Όμως αυτό το ζήτημα έχει ξεκαθαρίσει και για το ΠΑΣΟΚ και για το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, έτσι είναι. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα περάσει. Ναι. Και θα περάσει. Θα περάσει όχι με όλου του ψήφου τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς ένα ποσοστό δεν θα δώσει. Αλλά θα στηριχθεί από τα άλλα κόμματα. Για την τεκνοθεσία υπάρχει ένας προβληματισμός και σε ανθρώπους που το βλέπουν θετικά όλο αυτό. Ακούστε. Και υπάρχει ένας προβληματισμός σε κάποιους ανθρώπους που δεν είναι ακραίοι. Ναι, συμφωνώ. Πράγματι υπάρχει ένας προβληματισμός και υπήρχε πάντα και επιστημονικά υπάρχει. Ναι. Και επιστημονικά. Σε σοβαρούς επιστήμονες, αν κουβεντιάζεις, θα δεις και έτσι και αλλιώς απόψεις. Εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξεκάθαρα απαντάω. Είμαι μαζί σας, αλλά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ακραίοι. Όχι, όχι, δεν υπάρχουν. Και προβληματίζονται σε αυτό. Κάθονται και λένε να δούμε τα υπόλοιπα. Δεν λέω για κανέναν ότι είναι ακραίος. Να δούμε και ψυχολογικό αντίκτυπο για αυτά τα παιδιά. Το δικαίωμα της γνώμης του καθενός, ναι. Εγώ μπορεί να μην συμφωνώ, αλλά το σέβομαι. Ναι. Όμως για πείτε, ναι. Πιστεύω ότι πλέον αυτά τα ζητήματα έχουν ξεπεραστεί. Τα έχει ξεπεράσει η ζωή και στη σύγχρονη αντίληψη. Διότι αν σκεφτούμε πόσα πράγματα εγκληματικά κάναμε στην Ελλάδα από την εποχή του εμφυλίου μέχρι τη μεγάλη μετανάστευση στη Γερμανία, πόσα παιδιά εγκαταλείψαμε πίσω μας και τι φρικτή ζωή κάνουν αυτά τα παιδιά που υποτίθεται ότι τα προστατεύαμε. Και τα μεγάλα να λέτε ηλικιωμένοι παππούδες και τα μεγάλα να αμόρφωτοι ηλικιωμένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν να τα βοηθήσουν σε τίποτα. Δεν μπορούσαν να τους προσφέρουν τίποτα πέρα από ένα φαΐ και έναν ύπνο. Και αγάπη, τους προσέφεραν και αγάπη. Και αγάπη! Και αγάπη. Απλά ακούστε. Είναι διαφορετικό αγάπη, ο πατέρας και η μητέρα. Στα εγγόνια σου είναι διπλή από τα παιδιά σου. Να. Αυτό είναι μέσα στη φτιασιά του ανθρώπου. Στην ανθρώπινη φύση. Έτσι, ναι. Είναι μέσα στη φτιασιά του ανθρώπου. Εγώ δεν ξέρω κανέναν που είναι παππούς που δεν ενδιαφέρεται για τα γκόνια. Σαν τρελή κάνουν όλοι. Έτσι. Ακόμα και ανθρώπους που δεν το πίστευαν ότι τα κάναν έτσι, τους έχω δει και έχω χαζέψει. Δηλαδή δεν το πιστεύω. Όμως, προφανώς υπάρχουν έτσι αλλιώς. Εγώ ξεκάθαρα απαντάω ναι και στα δύο ζητήματα. Και στην τεκνοθεσία. Και βεβαίως. Mm. Και γιατί πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός που αποφασίζει. Και συνήθως αυτοί δεν είναι αμόρφωτοι άνθρωποι, είναι μορφωμένοι άνθρωποι, έχουν ζήσει, έχουν κοινωνική ζωή. Αυτοί που αποφασίζουν να το κάνουν, πιστεύω ότι θα το κάνουν καλά. Ναι. Είμαι μαζί σας αυτό και υπάρχουν και παραδείγματα πολλά. Και στο τέλος, μία γυναίκα για ένα παιδί. Χωρίζει με τον άντρα της ή χάνει τον άντρα της και ξαφνικά συζεί με μία σύντροφο, με μία γυναίκα. Ναι. Δεν θα έχει το παιδί μαζί της. Μα τι θα του κάνει, θα το πετάξει στα σκουπίδια. Θα πρέπει να έχει το παιδί μαζί της. Τι να γίνει. Η ζωή δηλαδή διαμορφώνει τις πραγματικότητες. Προφανώς.
Και έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε σπουδαίες προσωπικότητες στην Ελλάδα που δεν παντρεύτηκαν ποτέ, που δεν είχαν άλλη σχέση, ετερόφιλη ή ομόφιλη, και που κάναν τεκνοθεσία. Ναι, ναι, έτσι. Τι ξεχνάμε. Ο μεγάλος Χατζηδάκης τι έκανε? Μάλιστα. Δεν έκανε τεκνοθεσία. Μάλιστα. Τώρα, Στέφανος Κασελάκης, πού τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια, αναρωτήθηκε ο Κουτσούμπας. Είναι από τις καρδούλες, σήμερα... από τις καρδούλες που κάνει ο Κουτσούμπας. Και σήμερα ο Ιερώνυμος χαρακτήρισε τον Κασελάκη, όταν του μίλησαν για τον Στέφανο Κασελάκη, τον χαρακτήρισε καημένο. Ναι. Εντάξει. Για τα φιντάνια απάντησε ο Κασελάκης και απάντησε ωραία. Είπε κάτι που είχε πει ο Μάο. Αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Το ξέρω. Καλό ήταν αυτό. Ναι. Αλλά για το καημένο δεν έχει απαντήσει ακόμα που είπε ο Ιερώνυμος. Ο Μακαριώτης, ο οποίος τυχαίνει και να γνωριζόμαστε. Και είναι μια σοβαρή περίπτωση ο Ιερώνυμος. Ναι, ναι. Και τον έχω και σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Μαζί σας πάλι. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μέσα σε ένα κύκλωμα που ο ίδιος, είδα τη συνέντευξη που έκανε στον Παπαδάκη, ο ίδιος είπε για τα προβλήματα που έχει από αδελφούς μέσα στην εκκλησία. Ναι, ναι, το είναι. Αν δεν κρατήσει ισορροπίες, εκεί θα πιαστούν από τα γέλια και τις κοτσίδες και θα σφαχτούν. Μάλιστα. Εγώ τον έχω, σας λέω, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Ναι. Και τον γνωρίζω και προσωπικά. Ναι, ναι. Αλλά καταλαβαίνετε ότι εκεί υπάρχει ένα κομμάτι που είναι απίστευτα μακριά από τη ζωή. Η ζωή έχει αλλάξει. Οι σχέσεις έχουν αλλάξει. Έτσι. Σκεφτείτε ότι πριν 20 χρόνια, αν έλεγες τι θα γίνει η Κίνα, δεν σε πίστευε κανένας. Δεν σε πίστευε. Ναι, ναι, έχουν αλλάξει. Σήμερα είναι η πρώτη δύναμη στον κόσμο. Και οι κοινωνίες μας έχουν αλλάξει και καλά κάνουν που αλλάζουν. Και καλά είναι. Ναι. Και καλά κάνουν και αλλάζουν τα πράγματα. Και καλά κάνουν. Ο ίδιος αυτή τη συνέντευξη είπε προσωπικά: εμένα δεν με πειράζει η συμβίωση ομόφυλων ζευγαριών, με πειράζει η τεκνοθεσία. Εντάξει. Ισορροπίες κρατάει ο άνθρωπος. Κράτησε μια ισορροπία. Αλλά έκανε ένα βήμα όμως. Έκανε ένα βήμα. Έκανε ένα βήμα. Είπε και για αυτοί εγώ έβγαλα καινούργια. Εγώ λέω δεν θα πω σ' άλλο να κάνω. Εγώ για τον εαυτό μου λέω έβγαλα καινούργια. Είναι σοβαρή περίπτωση ο Ιερώνυμος, είμαι μαζί σας και σε αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μετά τη διάσπαση. Είναι επικίνδυνο, συμφωνήσαμε μέχρι στιγμής σε τρία ζητήματα. Τώρα θα διαφωνήσουμε τώρα. Εάν δεν διαφωνήσουμε, πάμε θα πιστεύω κόσμος ότι τα έχουμε συμφωνημένα. Ναι, έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο και δεν συμφωνούμε και τίποτα. Που να πάρει ο διάολος. Ναι, έτσι, δεν στείνουμε τίποτα. Λοιπόν. Πάμε να δούμε τι κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ μετά τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς. Καταρχάς, πώς σας φάνηκε το σήμα της Νέας Αριστεράς, το όνομα Νέα Αριστερά, ωραίο δεν είναι? Δεν μου θυμίζει κάτι νέο πάντως. Ναι. Εμένα. Ναι. Όχι. Όχι. Το όνομα σας άρεσε σαν όνομα? Όχι. Νέα Αριστερά, ωραίο, είναι μικρό. Το έχουμε ξανακούσει. Το έχουμε ξανακούσει, λέτε. Παρόμοια. Το σήμα αυτό το κοκκινοπράσινο. Τζάμπα τα λεφτά για το γραφίστα. Δεν καλό. Δεν καλό. Δεν καλό. Δεν καλό. Εμένα δεν μ' άρεσε, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω του ανθρώπου τώρα. Δεν μου ούτε και με απασχολεί να σου πω την τώρα με τη διάσπαση αυτή μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τα πάνω του δημοσκοπικά. Δεν φαίνεται αυτό. Ακούστε. Και βλέπω τον Στέφανο Κασελάκη σε συνεντεύξεις να λέει ότι ο στόχος στις ευρωεκλογές δεν είναι το 17. Η εκλογική επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. Τον άκουσα. Είναι να είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές. 35 λεφτά τον άκουγα. Ναι. Ακούστε να σα πω. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές? Ο Κασελάκης αυτή τη στιγμή τι κάνει? Κάνει αναδιάρθρωση του κομματικού του μηχανισμού. Σε αυτή τη φάση είναι. Για να μην χαθεί όμως κλεισμένο στα γραφεία, ναι, κάνει και την άλλη που την ξέρει καλά τη δουλειά, του lifestyle, με τις ευνίδιες επισκέψεις. Εγώ αυτό το αντιλαμβάνομαι ότι είναι ένα σχέδιο. Ωραία, ναι. Το οποίο σχέδιο έχει? Και επαφή με τον κόσμο πάνω στα ζητήματα που καίν. Και από την άλλη μεριά οργανωτική δουλειά, το ξέρω, γιατί συνεδριάζουν το όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Η νομαρχιακή συνεδρία την προηγούμενη εβδομάδα, η νομαρχιακή θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, θα ανοίξουν μετά τις γιορτές η ιστορία με το συνέδριο, άρα μέχρι 25 Φλεβάρι μην περιμένουμε, 26 πότε θα γίνει το συνέδριο, μην περιμένουμε μεγάλα ανοίγματα στην κοινωνία. Τίποτα. Θα είναι έτσι. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι πρώτο κόμμα στις ευρωεκλογές τώρα? Μπορεί. Μπορεί. Και εγώ το πιστεύω. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από ένα πράγμα θα εξαρτηθεί. Από ένα πράγμα. Είστε υπηρότατος τώρα. Προσέξτε. Ναι. Ναι. Πατάς κουμπί, δεν γίνεται τίποτα.
Με κουμπί δεν γίνεται. Έχετε κερδίσει εκλογές και ξέρετε πώς είναι. Προσέξτε. Οι ευρωεκλογές πάντα έχουν τη μεγαλύτερη αποχή. Αποχή, αν σημειώσουμε, αν σημειώσουμε ότι και οι τελευταίες εκλογές είχαν 50% αποχή, αντιλαμβάνεστε ότι αν επεκταθεί η αποχή θα πέσουμε κάτω από το 40. Εάν όμως δεν γίνει αυτό, και θα πω ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί να μην γίνει, ένας είναι ο λόγος, η ακρίβεια. Για να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία. Για να τιμωρήσουν τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να πάει ο κόσμος να ψηφίσει και όχι αποκλειστικά ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και άλλα μικρότερα. Δεν το ξέρεις. Και μπορεί να είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Εσείς ακούτε το 12, το 12, ποιος πίστευε ότι θα έφερνε αυτά τα ποσοστά ο ΣΥΡΙΖΑ? Εντάξει, το 12. Κάποια πράγματα φαινόταν. Το 12 δεν φαινόταν. Φαινόταν, το 12 δεν φαινόταν, το 15 ναι, φαινόταν. Φαινόταν, θα τις κέρδιζες τις εκλογές. Αλλά το 12 δεν φαινόταν. Το Απρίλιο του 12 ήταν μια έκπληξη, τις τελευταίες εβδομάδες φαινόταν. Στις εκπλήξεις παίζουμε τώρα, τι να κάνουμε. Τώρα εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει έκπληξη με αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ και με αυτή τη Νέα Δημοκρατία, που εγώ να το καταλάβω αυτό που λέτε, μια απώλεια θα έχει, ένα πλήγμα θα έχει η Νέα Δημοκρατία από την ακρίβεια. Ακούστε. Αλλά είμαστε και σοβαροί άνθρωποι τώρα. Δεν, έτσι, κοιτάω μόνο τι μπορεί να λέμε σε ένα καφενείο ή τι να κουβεντιάζουμε. Εγώ κοιτάω κι άλλα ζητήματα, αυτά που δεν μπορεί να δουν άλλοι πολίτες. Ποια? Κοιτάω τα εσωτερικά συστήματα συνεννόησης που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν μιλάμε για κανένα μυστικό όπλο. Υπάρχουν όμως πάρα πολύ διεύλοι επικοινωνίας. Εκεί παρατηρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ είναι του Κασελάκη. Δεύτερον, βεβαίως. Δεύτερον, παρατηρώ ότι πολλά νέα μέλη γράφονται καθημερινά στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αυτή την περίοδο. Που είναι, υποτίθεται, στο κατώτερο. Στο 10% δημοσιοποιημένο. Και αυτό που θα κρυθεί, το ξαναλέω, είναι η ακρίβεια. Η ακρίβεια δεν υποφέρεται πλέον, από το 70% των πολιτών δεν υποφέρεται. Μάλιστα. Είναι πολύ μεγάλη. Να σας ρωτήσω κάτι που είπε ο Κασελάκης ξανά. Έτσι. Τώρα βέβαια εσείς δεν είστε εδώ για να απολογήσετε για το τι λέω ο Κασελάκης, αλλά ο πρόεδρος του κόμματός. Ας το γνωρίσω, συνέντευξη... δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ. Σε μια συνέντευξη λέει τι, δεν υπάρχουν τάξεις πια. Λέει ταξική κοινωνία, ελληνική, υπάρχει ταξικότητα. Δεν το είπε έτσι. Έτσι το είπε. Δεν σκεφτόμαστε ταξικά. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έχουν αλλάξει. Δεν το είπε έτσι. Έτσι το είπε. Είπε ότι έχουν διαφοροποιηθεί οι καταστάσεις, ότι αυτή η έννοια τη ταξική που ίσχυε από τους κλασικούς του μαρξισμού και όλα αυτά, ας πούμε, δεν υπάρχουν σήμερα. Καλά, αυτά που υπήρχαν. Και όντως δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν. Υπάρχουν τάξεις εκεί έξω. Μα υπάρχουν, προφανώς, αλλά οι τάξεις δεν χωρίζονται πλέον όπως χωρίζονταν κάποτε. Έτσι, σήμερα συζητάμε, τα κριτήρια είναι τα εισοδήματα. Όλα αλλάζουν. Μάλιστα. Ούτε κανένας έβαλε ζήτημα ανατροπής του καπιταλισμού. Μέσα στο πολλοί θα ήθελα να γίνει ανατροπή, αλλά δεν τη βλέπω. Ας μην την κάνουμε εδώ. Και δεν τη βλέπω για εσάς, γιατί εγώ έχω και ζωή μπροστά μου και σωστό. Δεν ξέρω, θα δω πολλά ακόμα. Σωστό, και σωστό. Στα 150 σας εύχομαι. Λοιπόν, καλά, είναι λιγότερο. Τώρα, υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με τη δική μου οπτική, δύο μεγάλες ομάδες. Η μία ομάδα είναι αυτή που έχει αποδεχτεί ως πρόεδρο τον Κασελάκη και πιστεύει ότι με τον Κασελάκη μπορεί να πάει μπροστά, τέλος πάντων, να φέρει κάποια αποτελέσματα. Και μία μεγαλύτερη ομάδα, πιστεύω εγώ, και στελεχών και ανθρώπων, που περιμένουν ένα στραβοπάτημα του Κασελάκη ή περιμένουν πότε η πραγματικότητα θα διώξει τον Κασελάκη από τη χώρα για να είναι αυτή στο παιχνίδι της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς σε ποια ομάδα ανήκετε από τις δύο? Αυτή, θα σας πω, αυτή δεν είναι η μεγάλη ομάδα που λέτε. Δεν είναι μεγάλη, λέτε. Αυτή είναι η μικρή, πολύ μικρή ομάδα που περιμένει αυτό που και λέτε. Στελεχών και ψηφοφόρων. Όχι τόσο στελεχών, κυρίως. Κυρίως στη βάση υπάρχουν άνθρωποι, ακούστε, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως περιγράφεται. Εσείς υπάρχουν, είστε στην άνθρωποι... ομάδα που έχετε αποδεχτεί τον Κασελάκη και πάτε με εγώ τον Κασελάκη εκεί που πάει. Εγώ είμαι στην ομάδα που θα αποδεχθεί τα πάντα όταν δω τις θέσεις του συνεδρίου. Μάλιστα. Είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ, παραμένω στην ομαρχιακή του, έχω τα καθήκοντα που έχω. Ποια νομαρχιακή τώρα, τα δύο τρίτα είστε τώρα. Βέβαια υπήρξαν αναπληρώσεις. Είναι αναπληρώσεις. Κάποιους αναπληρωματικούς. Έρχονται οι αναπληρωματικοί και αυτοί. Έχετε διαρροές. Όχι, ήρθαν κανονικότητα. Μάλιστα. Και την Τετάρτη ξανά έχουμε ανοιχτή συνεδρία. Το είπατε, ναι. Και εσείς δηλαδή στηρίζετε όλο αυτό, όλη τη δική σας παρουσία, την πολιτική, στο συνέδριο. Εγώ προσωπικά και πάρα πολλοί κόσμοι από τους παλιούς της αριστεράς έχουμε διαπαιδαγωγηθεί κάπως αλλιώτικα.
Δεν μπορώ εγώ εύκολα σήμερα σε 37 χρόνια να αλλάξω νοοτροπίες και λογικές. Ναι. Κάποια πράγματα και για μένα έτσι είναι σαν τα κονίσματα για τους πατέρες της Εκκλησίας. Μάλιστα. Όμως. Τι είναι τώρα στην προκειμένη περίπτωση? Όμως, για σας, κοιτάξτε, είναι μια ολόκληρη κουλτούρα πολιτική όλα τα χρόνια. Και σεβασμού των συλλογικών διαδικασιών των συνεδριών. Και όχι μόνο. Ναι, και μερικών κλισέ στο κεφάλι. Όπως, τι κλισέ? Νόμος είναι το δίκαιο του εργάτη. Μάλιστα. Α, αυτό ο Κασελάκης το πιστεύει, αυτό ο Κασελάκης? Δεν το ξέρω. Δεν το κουβέντιασα τον άνθρωπο. Θέλω να πω, υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ψηφοφόρων και νέων ακόμα που εγγράφονται στο κόμμα, μέλη, αυτό μου κάνει εντύπωση, που πιστεύουν στον Κασελάκη, πιστεύουν σε αυτά που λέει. Όταν ακούσαν και τις τελευταίες συνεντεύξεις, οι οποίες ήταν πάρα πολύ καλές. Υπάρχουν καλά σημεία. Πάρα πολύ καλές συνεντεύξεις. Υπάρχει ένα απαράτ κομματικό που είναι στην Κουμουνδούρου και υπάρχει μια ομάδα, όπως είμαι και εγώ και άλλοι άνθρωποι, η πιο μεγάλη ηλικία, οι οποίοι περιμένουμε να δούμε τις θέσεις του συνεδρίου. Ναι. Ένα μεγάλο στοίχημα για τον Κασελάκη είναι αν μαθαίνει γρήγορα, κύριε φίλο. Μαθαίνει γρήγορα ο Κασελάκης, αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Εντάξει, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ζούσε στην Ελλάδα. Άνθρωπο που δεν ζούσε στην Ελλάδα και μέσα σε 3 μήνες στέκεται στην οποιαδήποτε συνέντευξη με κάτι τσακάλια δημοσιογραφίας, έτσι, στέκεται μια χαρά. Ναι. Εγώ νομίζω ότι καταλαβαίνει. Μαθαίνει γρήγορα. Ναι. Είναι στοίχημα αυτό. Αν μαθαίνει γρήγορα, θα τα καταφέρει. Και ήταν και πολύ κάθετο σε ορισμένα ζητήματα. Μου έκανε εντύπωση. Όπως. Όταν του είπαν πρέπει να μπείτε στη Βουλή. Όχι, λέει. Γιατί να πω, λέει, ο Λιόπουλος είναι πάρα πολύ καλός, λέει. Και δεν χρειάζεται να φύγει. Ναι, δυνατός. Ο Λιόπουλος και ο Χαρίτσης. Και η Κρήτη και τα λοιπά. Έφυγαν όμως. Πήγαν προς την αριστερά. Άλλο, ο Λιόπουλος δεν έφυγε. Όχι. Και ο Νάσος έφυγε. Όχι, ο άλλος Λιόπουλος έφυγε. Ο Λιόπουλος ο επικρατείας δεν έφυγε. Μάλιστα, ωραία. Αντίθετα, μάλιστα. Λέτε για το επικρατείας. Ναι, αντίθετα, μάλιστα. Και για την Ευρωβουλή που κάποια στιγμή υπήρξε μια φημολογία, λέγω δεν πάω Ευρωβουλή. Όχι, όχι. Ναι. Αυτός θέλει η επιστροφή του Τσίφρα τώρα, εδώ που συζητάμε οι δυο μας. Βλέπετε, κύριε φίλο. Κοιτάξτε, παιδιά. Και όλα αυτά στην κουβέντα γίνονται καθημερινά, αλλά κανένα στοιχείο δεν αποδεικνύει τίποτα. Εσείς θα θέλετε να το θέσω αλλιώ. Θα θέλετε επιστροφή του Τσίφρα. Εγώ αυτή τη στιγμή όχι. Όχι, γιατί δεν κάνει καλό για τον Τσίπρα. Για τον Τσίπρα για μένα υπήρξε ένα σημαντικό κεφάλαιο της αριστεράς και της πολιτικής. Αλήθεια, έτσι. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν πρέπει να κάνει τέτοια πράγματα. Δεν έχει αυτή τη στιγμή ρόλο πολύ καλό σε όλη την Ευρώπη. Τον ακούν, τον σέβονται. Να. Δουλεύει για την ενότητα των δυνάμεων της και του αριστεράς, των σοσιαλιστικών, των αριστερών και καλά κάνει. Μάλιστα. Η Ευρώπη δεν πάει καλά. Η ηγεσία της Ευρώπης είναι ποιο, ελάχιστη. Μιας και μιλάμε για τον Τσίπρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος του Τσίπρα? Γιατί για τα αποτελέσματα, τα τραγικά αποτελέσματα του ΣΥΡΙΖΑ τον Μάιο και τον Ιούνιο, δεν φταίει ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης είπε ολόσωστο ότι αν δεν είχε πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν θα ήμουν πρόεδρος τώρα. Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα του Αλέξη Τσίπρα? Τι δεν κατάλαβε ο ηγέτης, που πραγματικά έχει ηγετικά χαρακτηριστικά, θα συμφωνήσουμε όλοι. Τι δεν κατάλαβε, τι δεν έκανε, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αυτές τις τραγικές επιδόσεις στις εκλογές της πρόβλημα Άνοιξης. Του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκίνησε ποιο? Το 19. Ποιο? Το πρόβλημα ότι μετά την ισχυρή υποστήριξη που έλαβε ο Τσίπρας από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από τα μέλη του κόμματος. Το 19. Από το 19 αυτό και μετά. Αυτό το 32 ήταν ισχυρό και αυτό το 19. Βέβαια, ήταν, έτσι. Ήταν, λίγο ήταν. Ναι, ναι. Με τον πόλεμο που είχε φάει, χωρίς όπλα ήταν. Μετά. Τι δεν έκανε? Λοιπόν, τι δεν έκανε? Δεν βάρεσε το χέρι στο τραπέζι σε αυτούς που στείναν τα παραμάγαζα εντός του κόμματος. Τσακαλό τους, αυτά λέτε, τσακαλό τους. Όλους, όλους. Εγώ δεν λέω ένα. Ποιος έστεινε παραμάγαζα? Όλοι αυτοί που φύγαν παραμάγαζα στείναν. Η ομπρέλα. Βέβαια. Τι ήταν η ομπρέλα? Δεν ήταν παραμάγαζα μέσα. 6 συν 6, 5 συν 11, 6 από 13, 8. Όλοι τα ίδια ήταν. Οι 53, οι 13, οι 23 δεν γελάγαμε. Δεν τα λέγαμε εδώ και γελάγαμε. Α, εκεί είναι το πρόβλημα. Και ξέρετε τι πιστεύω? Για πείτε. Από χαρακτήρα ο Τσίπρας δεν έκανε την κόντρα αυτή. Έτσι είναι, σαν άνθρωπος. Έπρεπε να την κάνει. Δεν είναι συγκρουσιακό. Δεν είναι συγκρουσιακό. Αυτή έπρεπε να είναι περισσότερο συγκρουσιακό. Αυτό είναι το λάθος. Ωραία. Ένα μεγάλο κομματικό σχηματισμό βλέπετε να είναι κοινωνική αναγκαιότητα μετά τις ευρωεκλογές? Προφανώς είναι φανερό, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτή τη στιγμή και με την ηγεσία του Πασόκ δεν μπορεί να γίνει. Με τον Ανδρουλάκη, λέτε. Ναι, δεν το θέλουν. Η ομάδα Ανδρουλάκη δεν το θέλει. Ο στόχος τους
είναι συγκεκριμένος. Ποιος είναι ο στόχος του? Τίποτα. Να πάρουν 5% παραπάνω. 16-17 λέει είναι ο στόχος. Ναι, για να γίνει αξιωματική. Ενώ καταραίει το σύμπαν, καταραίει για να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Mm. Μου θυμίζει τις αποτυχημένες εκλογές δημοτικές στα Γιάννα, όταν με την ίδια λογική κατέβαινε το Πασόκ. Ναι. Και έπαιρνε 24, ενώ στις εθνικές εκλογές έπαιρνε 36, 40. Και δεν στήριζε εσάς. Όχι μόνο εμένα. Δεν ήθελε συνεργασία. Να. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήταν αυγό εγώ. Μάλιστα. Συνεργασία δεν ήθελε. Άρα λοιπόν, το αποτέλεσμα σε ευρωεκλογές μπορεί να ξεπεράσει τέτοιες αγγυλώσεις. Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών όταν θα διαμορφωθεί και αναλόγως με τα ποσοστά που θα δώσει, εγώ πιστεύω ότι θα βάλει επιτακτικό θέμα η ίδια η ουσία του αποτελέσματος στην κοινωνία να απαντήσει. Μάλιστα. Και εκεί θα κρυθούν οι ηγεσίες. Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Πάμε να δούμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι άλλο για την κεντρική πολιτική επικαιρότητα. Πάμε να δούμε. Το έχουμε σοβαρά θέματα. Αύριο πρέπει να πάω να ορκιστώ σύμβουλος. Θα ορκιστείτε κανονικά. Πάμε στο Δήμο. Εννοείται κανονικά. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ του Αλέκου του Παπαδόπουλου εδώ για τα ανταποδοτικά τέλη και μετά θα μου πείτε τι θα φορέσετε όλα. Θέλω λεπτομέρειες και το στυλ σας. Τα ανταποδοτικά τέλη, κυρίες και κύριοι, για το 2024 και ο προϋπολογισμός είναι τα καυτά ζητήματα στο Δήμο Ιωαννιτών. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή ή η νέα Δημοτική Αρχή θα αναλάβει το πολιτικό κόστος να χρεωθεί την αύξηση των ανταποδοτικών που δείχνει αναγκαίο κακό, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Για πάμε. Λοιπόν, κύριε Φίλιο, ποιος θα χρεωθεί τώρα αυτές τις διαφαινόμενες, τις απαραίτητες όπως όλα δείχνουν αυξήσεις ανταποδοτικών τελών? Είναι... Ο Αλέκος λέει ότι. Αυτό λέει και κοινή λογική. Όποιος είναι εκλεγμένος, οφείλει να παίρνει αποφάσεις. Όποιος είναι εκλεγμένος, ο νέος δήμαρχος. Αν δεν παίρνεις αποφάσεις, δεν κάνεις να είσαι εκλεγμένος. Είτε ο νέος είτε ο παλιός πρέπει να βάλουν τα στοιχεία κάτω, εγώ δεν τα ξέρω τα στοιχεία, και πρέπει να αποφασίσουμε. Έχουμε δύο προβλήματα αυτή τη στιγμή. Το ένα πρόβλημα είναι η μεγάλη αύξηση της τιμής των καυσίμων, διότι η συλλογή των ανταποδοτικών, τα σκουπίδια δηλαδή, έχουν χιλιάδες, πώς το πούμε, εκατομμύρια λίτρα καύσιμο το χρόνο. Και το δεύτερο είναι ότι η κυβέρνηση δίνει στους Δήμους την υποχρέωση, αρμοδιότητα υποχρέωση λέω εγώ, να μαζέψει 240 χιλιόμετρα εθνικών δικτύων που είναι μέσα στο Δήμο Ιωαννιτών να τα καθαρίζει το Δημαρχείο. Ναι, είναι ευθύνη των Δήμων. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Μάλιστα. Θα δώσουν λέει τα μηχανήματα της περιφέρειας. Τα μηχανήματα της περιφέρειας δεν δουλεύουν τζάμπα. Αυτή η καυτή πατάτα θα πάει στη νέα Δημοτική Αρχή, στον Μπέγκα. Στον Μπέγκα θα πάει, προφανώς. Σε ποιον θα πάει? Μάλιστα. Λοιπόν, είτε ο κύριος Μπέγκας αυτή τη στιγμή θα συμφωνήσει με αυτά που έχει ετοιμάσει, είναι η Δημοτική Αρχή και υπηρεσίες και θα το φέρουν στο Συμβούλιο να το περάσουν, είτε θα πάει το Γενάρη και θα ψηφιστεί. Μάλιστα. Απλά είναι τα ΔΕΙΑ. Συνένωση. ΔΕΙΑ, μεγάλο πρόβλημα. Το έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ο Σκυλακάκης είναι κάθετος. Συνένωση. Δεν ξέρουμε αν θα συνενωθούν κατά περιφέρεια ή. Κατά περιφέρεια. Ας το πούμε κατά περιφέρεια. Κατά πάσα πιθανότητα. Γιατί μπορεί να είναι και ακόμα ευρύτερο. Δεν το ξέρουμε. Ακούστε να σας πω. Αυτό είναι ένα παλιό γνωστό σχέδιο από τη δεκαετία του 90, από την προηγούμενη κυβέρνηση Μητσοτάκη. Α, το είχατε κι εσείς υπόψη ως δήμαρχος? Εγώ ήμουν δήμαρχος και είχαμε ιδρύσει και την ΕΔΕΙΑ, την Ένωση των ΔΕΙΑ. Μάλιστα. Ωραία. Σήμερα υπάρχουν 150-157 ΔΕΙΑ και αρκετοί σύνδεσμοι. Και υπάρχουν και μερικά ιδιόρυθμα, όπως είναι η ΕΙΔΑΠ στην Αθήνα, όπως είναι η ΕΙΑΣ στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παλιά είχε βάλει στο χρηματιστήριο, τα έκανε πρώτα ΑΕ και μετά τις έβαλε στο χρηματιστήριο. Ήρθε όμως τώρα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και λέει δεν μπορεί να το διαχειριστούν οι ιδιώτες. Πώς μπορεί λοιπόν να παρακάμψει αυτό το ζήτημα η κυβέρνηση? Δημιουργεί τις μεγάλες αυτές τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν, όπως δεν έχει ανταποκριθεί τίποτα από όλα αυτά τα οποία έχουν συνενώσει μέχρι σήμερα. Δεν θα ανταποκρίνονται στα προβλήματα δηλαδή, έτσι, στην καθημερινότητα. Δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν θα μπορούν, λέτε. Πάρτε τους φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος. Απέτυχε το μοντέλο. Πάρτε όλες αυτά τις πράξεις που γινόντουσαν στα ΟΚΑΝΑ, για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και την αποκατάσταση. Υπάρχει μια διάθεση συγκεντρωτισμού. Έτσι, υπάρχει μια τέτοια πρόθεση συγκεντρωτισμού. Η πρόθεση συγκεντρωτισμού δεν είναι μόνο για την ιδιοληψία, είναι γιατί εξυπηρετεί και μεγάλες εταιρείες. Σήμερα στην Ευρώπη τη διαχείριση του νερού την έχουν δύο γαλλικές εταιρείες.
Είναι προφανές ότι αυτές έχουν διαφερθεί να χωθούν σε αυτό το παιχνίδι. Και ξέρουμε πάρα πολύ τι καλά. Τι κάνει δηλαδή, δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Δηλαδή κάνει έμεση προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού, σαφώς, κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και έχω υποχρέωση και δεν το ακούστε. Επειδή με την υπόθεση του νερού ασχολούμαι πάνω από 40 χρόνια, ναι, ναι. Είμαι από τους δημάρχους. Και αποθέσεις ευθύνης, ναι, σαν δημάρχος. Αποθέσεις ευθύνης. Από τους δημάρχους που φτιάξαν πρώτο βιολογικό στην Ελλάδα. Ναι, έτσι είναι. Ήμουν 12 χρόνια πρόεδρος στην ΔΕΙΑ Ιωαννίνων. Ήμουνα 8 χρόνια στην Ένωση των ΔΕΙΑ και ιδρυτικό μέλος. Ναι. Λοιπόν, το ξέρω καλά το θέμα. Αυτή η ιστορία που κυνηγάει η κυβέρνηση να κάνει και που δεν μιλάει η ΚΕΔΕ, γιατί η ΚΕΔΕ τώρα έχουν κάνει ισορροπίες για το οποίο θα βγει πρόεδρος. Γι' αυτό δεν μιλάει. Λοιπόν, αυτό το πράγμα οδηγεί έμεσα σε ΣΔΙΤ, δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή στην ιδιωτικοποίηση. Σας λέω υπεύθυνα. Υπεύθυνα. Ναι. Ακούω την άποψή σας ότι για αυτό που μου είπατε το πριν. Νερό, εάν οδηγηθεί έτσι η κατάσταση, σε 1 με 2 χρόνια οι τιμές του νερού θα έχουν φύγει 50 με 100% απάνω. Μάλιστα. Το λέω ξεκάθαρα. Το λέει ένας άνθρωπος με τη δική σας εμπειρία. Το λέω ξεκάθαρα. Γι' αυτό οι περισσότεροι δήμαρχοι είναι στα κάγκελα και δίκαια είναι στα κάγκελα. Μάλιστα. Λοιπόν, γι' αυτό έγινε χθες συνέλευση της ΕΔΕΙΑ στην Αθήνα και ξεσκώθηκαν οι πάντες. Πήγαν λοιπόν να σκατευνάσουν, δεν κατευνάζονται, γιατί αυτά που τα επιχειρήματα που λέει η κυβέρνηση είναι σαχλαμάρες, είναι φτηνατζούρες επαρχιακού καφενείου. Μάλιστα. Έτσι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Το νερό, εφόσον ιδιωτικοποιηθεί, όλα θα κρυβούν. Πάμε να το επιβεβαιώσω. Η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε από τον κύριο Χατζηδάκη με τα βαΐων κυκλάδων. Είχε μεγάλα προβλήματα βέβαια η ΔΕΗ. Βιωσιμότητα. Είχε. Αλλά είχε σταθερή την τιμή. Μάλιστα. Ναι. Εμένα του πολίτη δεν διοικώ εγώ τη ΔΕΗ. Μένα με ενδιαφέρει τι λογαριασμό μου έρχεται στο σπίτι. Αυτό είναι έτσι. Βγάλετε όταν άκρη τώρα, μια και το λέτε αυτό με τα τιμολόγια, τα πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Ποιο έβγαλε, έβγαλε κανένα για να βγάλω εγώ. Κάνε δεν βγάζει άκρη. Παίζει κορώνα. Από τη στιγμή που δεν σου λένε ποια είναι η τιμή πριν και μετά να αποφασίσει, δεν γίνεται γούρνο στο σακί. Ολοκληρώστε αυτό που λέγατε. Λέω λοιπόν για τη ΔΕΗ. Είπαν, τάξαν, κάναν, ΔΕΗ στο κομματιστήριο, πουλάμε, κάνουμε, θα πέσουν οι τιμές, ανταγωνισμό. Βγήκε ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, 1 ευρώ θα αυξηθεί μόνο για το. Πού έχει πάει ΔΕΗ, διπλάσια τιμή. Μάλιστα. Πόσα είναι τα κέρδη αυτών που παράγουν ρεύμα και των παρόχων. Πώς θα πληρωθούν τα κέρδη. Τρία δις. Πώς θα πληρωθούν. Αν λοιπόν εμείς όλοι, σαν τα πρόβατα από κάτω καθόμαστε, για να κοιτάμε τα Golden Boys παίρνουν 300.000 ευρώ. Εντάξει, μας. Εντάξει, εντάξει, τις τύχες μας. Μαζί σας τώρα, αύριο ορκομοσία Δήμος Ιωαννιτών. Είπα ότι θα ρωτήσω, τι θα φορέσει. Λαμπρές στιγμές. Εγώ έχω ορκιστεί 12 φορές. 12 φορές έχετε ορκιστεί. Άρα δεν έχετε άγχος έτσι. Προτάρι σίγουρα, αλλά ένα άγχος το έχετε. Του προτάρι. Του προτάρι όχι, ένα άγχος το έχετε. Άμα με βάζω να πω εγώ το πατριμό, μπορεί να το πέρδευα. Αλλά δεν νομίζω, γιατί απλά θα είναι τα πράγματα. Τι θα φορέσετε. Κάτι το σοβαρό και το επίσημο, ναι, αλλά τι χρώματα να πούμε δεν έτσι. Δεν μπορώ να τα ανακοινώσω αυτά. Θα είναι έκπληξη. Ασχολούνται με την καρτερόμπα μου, ειδικοί στιλίστες και δεν μπορώ λίγο να. Πολύ ωραία. Όπως είμαι κάθε μέρα, τι θα κάνω. Όχι, πρέπει να φορέσετε και κάτι ειδικό εκεί, γιατί ορκομοσίες είναι ορκομοσίες. Όπως είμαστε κάθε μέρα. Να είστε καλά, κύριε Φίλιο, καλή θητεία να έχετε, να είστε γερός. Και εσείς και όλοι όσοι. Ένα δευτερόλεπτο να πω. Μας βλέπουν, μας ακούν. Ναι. Σήμερα ανακοινώθηκε από το Δήμο κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Για πείτε. Ανακοινώθηκε η έγκριση του πακέτου για την κλιματικά ουδέτερη πόλη. Ναι, ναι, έτσι είναι. Ναι. Σωστά έχετε δίκιο. Το σύνολο των χρημάτων που εγκρίθηκαν με αυτό είναι 900 εκατομμύρια. Εγκρίθηκε από την Ένωση, ναι, ναι. Άρα, η επόμενη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου, πενταετία, αλλά και τα άλλα 2-3 χρόνια, 28-29-30, θα πρέπει να απορροφήσουμε αυτά τα 900 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνονται όλοι οι πάντες. Ναι. Πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό. Τεράστιο. Με πόσο σοβαρότητα πρέπει να το δούμε και με πόση υπευθυνότητα. Πάμε στο μέλλον. Αυτό θα ανατρέψει δεδομένα δεκαετιών. Η πόλη θα αλλάξει. Έτσι. Αλλάζουν όλα. Θέλουμε νέες λύσεις. Θέλουμε νέες λύσεις. Άρα λοιπόν είναι επιτυχία μεγάλη που σήμερα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό. Αλήθεια. Και από εδώ και πέρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θέλει κορώνες. Θέλει χαμηλά το κεφάλι και πολλή δουλειά.
Τι θα λέγατε δημόσια στο Θωμά Μπέγκα, μια και είπατε για δουλειά, τι θα του λέγατε δημόσια, παλιός δήμαρχος εσείς? Δεν έχω να του πω σπουδαία πράγματα. Τα αυτονόητα. Ό,τι προγράμματα τρέχουν αυτή τη στιγμή που είναι σε χρηματοδότηση πρέπει να υλοποιηθούν αν υπερθέτους. Άμεση λειτουργία του βιολογικού που δεν μπόρεσε να τον κάνει προηγούμενη θητεία του και τώρα τέλειωσε. Και το θέμα αυτό των 900 εκατομμυρίων, το οποίο δεν είναι θέμα ούτε του κυρίου Μπέγκα, ούτε δικό μου, ούτε κανένα. Είναι τη πόλη ολόκληρη. Μαζί σα. Μαζί σας. Τα υπόλοιπα θα τα πείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο εκεί. Το έχουμε ξαναπεί, είστε δήμαρχοι εκεί, πολλοί πρώην δήμαρχοι. Πάρα πολύ. Ο Γκόντα, ο Παπαγεωργίου, ο Νάστο, δεν τον ξεχνάμε τον Τάκη Νάστο. Και ο Μπέγκα είναι δήμαρχο. Δήμαρχο δημάρχων. Βέβαια. Και δημάρχων. Ευχαριστώ πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, κύριε Φίλιο. Ευχαρίστω. Τώρα, ο Δημήτρης Μωυσής.